a wonderful Hawaiian Christmas. Take it away, boys. Merry Christmas, everyone. Γεια σας και χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα βάζουμε λίγο πιπέρι στη ζωή σας με τα 10 πιο αγαπημένα τραγούδια του Pepper 96&6 για το 2014. Για την επόμενη μία ώρα μαζί σας από την εξωτική παραλία του ΜΑΤ, η Λουκία Σούπουλη και ο Κοσμάς Τεβελέγκας. Ήταν μια χρονιά με ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες από όλα τα είδη της μουσικής. Ανακαλύψαμε νέους καλλιτέχνες, ενώ γνωστά ονόματα επέστρεψαν δυναμικά στη δισκογραφία. Όπως η Thievery Corporation που θα συναντήσουμε στη 10η θέση. Η παρέα του Eric Hilton και του Rob Garza κυκλοφόρησε το άλμπουμ Sodad, που είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στη βραζιλιάνικη μουσική. Η Thievery είναι από τα πιο αγαπημένα μας συγκροτήματα και ο Pepper μετέδωσε ζωντανά το περασμένο καλοκαίρι ένα μεγάλο μέρος από τη συναυλία του στην Αθήνα. Με τα εφαίρια φωνητικά της Anna Halligan στο νούμερο 10, The Depth of My Soul και του Thievery Corporation. Επιστροφή στα καλύτερα της χρονιάς από τον Pepper 96&6. Στο νούμερο 9 συναντάμε έναν πολυβραβευμένο σκοτσέζο αλλά και με ιταλικές ρίζες, τραγουδιστή και συνθέτη. Ο Paolo Nutini κυκλοφόρησε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 2014 και σίγουρα το καλύτερο της ως σήμερα καριέρας του. Το Caustic Love συνδυάζει funk, R&B αλλά και folk στοιχεία, ενώ το κομμάτι που θα ακούσουμε περιέχει ένα δυνατό απόσπασμα από το μονόλογο του Charlie Chaplin στο Μεγάλο Δικτάτορα. Στη θέση νούμερο 9, με σκηνοθέτη τον Daniel Wolf, μια συγκινητική ταινία μικρού μήκους, η οποία κέρδισε και 2 UK Music Video Awards. Iron Sky με τον Paolo Nutini. Είναι εκπομπή με τα καλύτερα τραγούδια του Pepper 96&6 για τη χρονιά που τελείωσε. Στον Pepper αγαπάμε όλα τα είδη και όλες τις εποχές της μουσικής. Στις εκπομπές μας θα ακούσετε από τον Frank Sinatra και τους Beatles, έως τον Baroque Stellar και τη Licky Lee που θα συναντήσουμε τώρα στο νούμερο 8. Η Licky Lee γεννήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη στα 19 της, ακολουθώντας το όνειρό της για μουσική καριέρα. 3 χρόνια μετά την παγκόσμια επιτυχία του single I Follow Rivers, στο τρίτο της άλμπουμ με τίτλο I Never Learn, ερμηνεύει τραγούδια που μιλούν για το χωρισμό και την αποξένωση. Έχοντας επηρεαστεί μουσικά από καλλιτέχνες όπως ο Neil Young και ο Leonard Cohen και συγκροτήματα όπως η Velvet Underground και οι Rolling Stones, η Licky Lee έρχεται τώρα στην 8η θέση με το ατμοσφαιρικό No Rest for the Wicked. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στον κατάλογο με τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Pepper 96&6 για το 2014. Στο νούμερο 7 βρίσκεται ένας Αυστριακός, DJ, μουσικός και παραγωγός. Ο Baroque Stellar είναι ένας από τους καλλιτέχνες που καθιέρωσαν το electro swing. Η φήμη του έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια και τα εντυπωσιακά live του που συνδυάζουν DJ set με ζωντανά φωνητικά και φυσικά όργανα είναι τις περισσότερες φορές πλέον sold out. Μέσα στο 2014, ο Baroque Stellar, ή Στελάρας για τους Έλληνες fans, κυκλοφόρησε ένα ακόμα επιτυχημένο EP με τίτλο Clap Your Hands. Πιστός στις επιρροές του, συνδυάζει jazz, electro, breakbeat και swing με τον καλύτερο τρόπο. Θα ακολουθήσουμε τώρα τον ήλιο, λοιπόν, εδώ στην παραλία του MAD. Στο νούμερο 7, The Sun, με τον Graham Candy και τον Baroque Stellar. Επιστροφή στο εορταστικό πρόγραμμα του MAD και τα τραγούδια που μας άρεσαν και παίξαμε περισσότερο τη χρονιά που πέρασε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Pepper, μπείτε στο website μας pepper96x.gr αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook Radio Pepper 96.6. Και τώρα πάμε στη Γαλλία με το τραγούδι που βρίσκεται στην 6η θέση. Ιντιλά, με καταγωγή από την Ινδία αλλά και την Αλγερία, γεννήθηκε στο Παρίσι και έγινε γνωστή μέσα από τις συνεργασίες της με ονόματα της rap μουσικής όπως η Γιουσούφα, Σοπράνο και Νέσμπιλ. Τώρα πια γράφει ίδια τα τραγούδια της, μουσική και στίχους και τα ερμηνεύει με τρόπο εφοπλιστικό. Το βίντεο του Dernière Danse που την έκανε γνωστή σε όλο τον πλανήτη έχει ξεπεράσει πλέον τα 150 εκατομμύρια views. Και ήταν και καλεσμένη στην εκπομπή σου, Κοσμά, 4x6, σωστά? Σωστά. Ο Pepper έκανε γνωστό το τραγούδι της και η Ιντιλά επισκέφθηκε το σταθμό για μια live συνέντευξη και τραγούδισε ζωντανά στο στούντιο. Ήταν πάρα πολύ φιλική, γλυκύτατη και η φωνή της ήταν πραγματικά μαγευτική. Στο νούμερο 6, ένα βίντεο γυρισμένο στο Παρίσι που περιγράφει τη ζωή μιας νεαρής μετανάστριας η οποία έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με το ρατσισμό. Από το άλμπουμ της Mini World, Dernière Danse με την Ιντιλά. Στην παραλία του MAD απολαμβάνουμε σήμερα τον ήλιο, το κύμα και το αεράκι. Βλέπουμε μαζί τα καλύτερα τραγούδια του Pepper 96&6 για τη χρονιά που πέρασε. Στον Pepper μας αρέσει να ανακαλύπτουμε νέους καλλιτέχνες τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Ελλάδα και να δίνουμε στη δουλειά τους την ευκαιρία να ακουστεί. Η Ειρήνη Σκυλακάκη, μια από τις αγαπημένες μας φωνές, που δείχνει ότι δεν θα αργήσει να βγει και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, κυκλοφόρησε το 2014 το δεύτερο της άλμπουμ Before Dawn. Με την κιθάρα της, σε folk-pop μουσικά μονοπάτια, έρχεται τώρα στην 5η θέση του Top 10 του Pepper 96&6. Tonight με την Ειρήνη Σκυλακάκη.
Σήμερα στο MAD βάζουμε λίγο πιπέρι στη ζωή σας με τα καλύτερα τραγούδια του Pepper 96.6 για το 2014. Μία θέση ψηλότερα, στο νούμερο 4, βρίσκεται ένα συγκρότημα από το Akron του Ohio στις ΗΠΑ. Και κάθε βράδυ 10 με 12 στην εκπομπή της, η Λουκία παίζει τουλάχιστον ένα τραγούδι τους. Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας. Ο Dan Auerbach και ο Patrick Carney είναι φίλοι από παλιά και σχημάτισαν τους Black Keys στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Η καριέρα τους απογειώθηκε όμως το 2010 με το album Brothers, ενώ το single Tighten Up κέρδισε 3 βραβεία Grammy. Το 2014 επέστρεψαν με το 8ο album τους Turn Blue και τώρα ανεβάζουν τον πυρετό με το Fever. Στην 4η θέση για τον Pepper 96.6 για το 2014, οι Black Keys. Στην παραλία του MAD το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Και εμείς απολαμβάνουμε το μουσικό κύμα με τα καλύτερα της χρονιάς για τον Pepper 96.6. Γύρισε και ο ήλιος και εγώ είπα να βάλω επίσης το καπέλο μου για να είμαστε όπως πρέπει ακριβώς. Σαν να βρισκόμαστε στην Αυστραλία κάπου στις γιορτές και περιμένεις να βγει ο Σάντα Κλάους με το Σέρος. Από τη Μελβούρνη έρχεται ο επόμενος καλλιτέχνης που βρίσκεται στην 3η θέση στον κατάλογο με τα καλύτερα του Pepper. Ο Vance Joy ή James Keogh, όπως είναι το αληθινό του όνομα, έπαιζε επαγγελματικό φούτμπολ, αλλά το εγκατέλειψε για να ασχοληθεί με τη μουσική. Το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Dream Your Life Away κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο και από αυτό θα ακούσουμε ένα από τα πιο μελωδικά τραγούδια της χρονιάς, στο νούμερο 3, Riptide με τον Vance Joy. Βρίσκεστε στο MAD και είναι τα καλύτερα του Pepper 96.6 για το 2014. Τα chart shows σου δίνουν μια αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα ψηλό κτίριο και ότι ανεβαίνεις βήμα-βήμα, όροφο-όροφο, συναντώντας ένα διαφορετικό καλλιτέχνη κάθε φορά. Μιλάς μαζί του, ακούς το τραγούδι του και συνεχίζεις πιο ψηλά. Αυτό θα κάνουμε τώρα λοιπόν για να βρεθούμε στη θέση νούμερο 2. 24χρονη Kovacs από την Ολλανδία με τη βαθιά, μυστηριώδη, αισθαντική φωνή της μας καθήλωσε από το πρώτο άκουσμα, ενώ η ιδιαίτερη εικόνα της συμπλήρωσε το προφίλ μιας στάρ που θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια. Έχει επηρεαστεί από σπουδαίες τραγουδίστρες όπως η Billie Holiday, η Etta James, η Ella Fitzgerald και η Nina Simone. Ήταν τραγουδίστρες, όπως λέει Kovacs, που έζησαν αληθινά και τα έντονα συναισθήματά τους είναι ολοφάνερα στις ερμηνείες τους. Από το πρώτο της EP με τον ίδιο τίτλο έρχεται τώρα στο νούμερο 2, το My Love από την Kovacs. Πλησιάζουμε στο τέλος της εορταστικής αυτής εκπομπής με τα 10 τραγούδια που ακούσατε περισσότερο το 2014 από τον Pepper στους 96.6. Και αφού διανύσαμε όλη αυτή τη συναρπαστική διαδρομή, θα σας αποκαλύψουμε τώρα ποιο κομμάτι βρίσκεται στην κορυφή. Αν η Kovacs ήταν η γυναικεία φωνή που μας εξέπληξε το 2014, η αντίστοιχη ανδρική ήταν χωρίς αμφιβολία η φωνή του Ιρλανδού Hozier. Συμπτωματικά και οι δύο έχουν γεννηθεί το 1990. Ο Andrew Hosenburn, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, το πλήρες όνομά του, ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με την folk, gospel και blues μουσική. Αργότερα έγινε μέλος της Ιρλανδικής χοροδίας Ανούνα και έκανε περιοδεία σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Το 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο του EP, ενώ το φθινόπωρο του 2014 ακολούθησε το πρώτο άλμπουμ με τίτλο το όνομά του, από το οποίο θα δούμε τώρα το βίντεο για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς για τον Pepper, Take Me to Church. Ευχαριστούμε το MAD για τη φιλοξενία, από τη Λουκία Σούπολη, τον Κοσμά Δε Βελέγκα και τον Pepper 96.6, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Merry Christmas, man. And we're here to wish you a wonderful Hawaiian Christmas. Take it away, boys. Hooli hala nula, nuli hala hula, hula mona lea, hooli mooli kona lea, hula kana mani, kuna mana wani, kuna mana wani. Hey, let me try. Luka luka, hooli maki maki, kuka paki saki, saka poodle doodle, tiki taka tiki haka saka, hooki haka nuki niki niki naka nuki. Have a wonderful Hawaiian Christmas. A tiki hana niki nuka nuka nula hula boo.